να μείνουμε σε έναν άνθρωπο που μας έχει εισαγάγει και στο πολιτικό σύστημα του Ιράν, διεθνολόγος και υποψήφιος διδάκτορας πάνω στα ζητήματα του Ιράν, τον κύριο Αλέξη Λεκάκη. Κερκυραίο, καλημέρα κύριε Λεκάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καταρχάς, πείτε μας ειδησιογραφικά αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση από την επίσημη ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος του Ιράν, ο υπουργός εξωτερικών και άλλοι 7 συνεπιβαίνοντες είναι νεκροί. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Στα κρατικά μέσα ενημέρωση του Ιράν λένε για ένα ατύχημα προσώρας. Βέβαια, παράλληλα γίνονται και συζητήσεις για σαμποτάζ, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Γίνονται και συζητήσεις. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Άνοιξε και τέτοια συζήτηση. Πώς έχουν υποδεχτεί τα ιρανικά μέσα ενημέρωση το γεγονός, το οποίο έχει ευνηδιάσει τους πάντες, η αλήθεια είναι. Πράγματι, μας ευνηδίασε. Τα μέσα ενημέρωσης χθες είχαν μια έντονη ανησυχία από πολύ νωρίς και εκφράζονται μια έντονη ανησυχία για τη τύχη των αξιωματούχων του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών ιδίως, και ιδιαίτερα η δήλωση του ανώτατου ηγέτου Αλί Χαμενεΐ λίγο αργότερα προς το απόγευμα ότι να μην ανησυχούν οι Ιρανοί πολίτες, δεν θα υπάρξει κάποια διακοπή, διαταραχή στη διακυβέρνηση της χώρας, στην ασφάλεια των Ιρανικών συνόρων, το είπε και αυτό, μου προκάλεσε αίσθηση εμένα. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Θέλω να μου πείτε, επειδή λέτε ότι εκτός από το βασικό ότι έχουμε ένα δυστύχημα λόγω καιρικών συνθήκων, αρχίζουν και λειτουργούν και σενάρια για σαμποτάζ. Το γεγονός ότι η τελευταία επαφή του Ιρανού Προέδρου είναι με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, παίζει αυτό στην ειδησιογραφία των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης? Τονίζεται αυτό, δεν συνδέεται απαραίτητος με το Αζερμπαϊτζάν, με τη συνάντηση που είχε ο Ραϊσί με τον Αλίγεφ στα εγγένεια ενός πράγματος στα σύνορα των δύο χωρών. Γενικά γίνεται μια συζήτηση αόριστη για σαμποτάζ. Μου κάνει εντύπωση ότι αφήνουν τους προσκεκλημένους να λένε υποθέσεις και σενάρια για σαμποτάζ. Βέβαια, επισήμως ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, ο Βαχιντή, που είναι κιόλας βετεράνος φρουρός της Επανάστασης, έχει πει επισήμως ότι είναι ένα ατύχημα λόγω κακών καιρικών συνθήκων και έντονης ομίχλης. Αλλά το ότι αφήνουν τους καλεσμένους να συζητάνε για και σενάρια σαμποτάζ, χωρίς να διαψεύδεται αυτό από τον παρουσιαστή, χωρίς να σταματούν τη συζήτηση, μου έκανε εντύπωση. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχω βρει κάτι στα ιρανικά μέσα που να λένε ξεκάθαρα για σαμποτάζ. Αυτό που βρήκα εγώ είναι σε ένα ισραηλινό μέσο, το Ynet News, που αναφέρεται σε έναν ιστότοπο που συνδέεται με τους φρουρούς επανάστασης. Δεν έχω καταφέρει να το επιβεβαιώσω εγώ. Το έχω ψάξει και δεν το έχω βρει, να πω την αλήθεια. Θέλω να το πω αυτό στους ακροατές. Λέει ότι αυτός ο ιστότοπος που συνδέεται με τους φρουρούς επανάστασης λέει ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα δολοφονίας και δολιοφθοράς, καθότι ήταν τρία ελικόπτερα που ήταν το ελικόπτερο του Προέδρου, που ήταν και Υπουργός Εξωτερικών, και άλλα δύο που ήταν η συνοδεία. Και εξετάζεται ότι από τα τρία το ένα προσέκρουσε, και λένε ότι αυτό δημιουργεί μια υποψία. Και σε αυτή την πηγή μάλιστα λέγεται ότι το συνδέουν αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πριν έγινε συνάντηση, όπως λέει η πηγή, με το σιωνιστικό καθεστώς με τον ηγέτη του σιωνιστικού, με ένα καθεστώς που έχει σχέση με το Ισραήλ. Μάλιστα. Με το Αζερμπαϊτζάν δηλαδή, το θέτουν έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω στους ακροατές, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό από το Ιράν. Είναι από έναν Ισραηλινό ιστότοπο. Οπότε με κάθε επιφύλαξη. Πάντως τα πλάνα που δίνει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το ΙΡΝΡΑ, αυτή τη στιγμή, δείχνουν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου και δείχνει και τη μεταφορά των σωρών. Άρα είναι αυτό που περιγράφεται, το ένα ελικόπτερο. Θέλω να έρθουμε όμως στο πιο κρίσιμο, κύριε Λεκάκη, διότι εσείς μας έχετε εισαγάγει λιγάκι περισσότερο από άλλους στο πώς λειτουργεί εσωτερικά στις δομές του το καθεστώς. Καταρχάς, θεωρείται απώλεια μεγάλη, όχι θεσμικά, προφανώς ο πρόεδρος είναι μεγάλη απώλεια, αλλά σαν προσωπικότητα ο Ραϊσί είναι απώλεια? Ισχύει ότι θα μπορούσε να είναι και ο θρησκευτικός διάδοχος του Χαμενεΐ, ή όλα αυτά είναι του δυτικού τύπου ανάγνωση?
θα έλεγα είναι δυτικού τύπου ανάγνωση. Πράγματι, εντάξει, έχει πεθάνει ο πρόεδρος της χώρας. Βάσει συντάγματος είναι ο δεύτερος ισχυρότερος θεσμικός παράγων στο Ιράν, αλλά τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Ο Ραϊσί σαν προσωπικότητα ήταν γνωστός ότι ήταν πιστός στο να εκτελεί εντολές. Mm-hmm. Γι' αυτό είχε αναδειχθεί στην εξουσία του. Θεωρείται γενικότερα ότι δεν είχε κάποιο χάρισμα ρητορικό, ότι ήταν κάπως άχρωμος. Και το κυριότερο χαρακτηριστικό του ήταν ότι ήταν στο περιβάλλον του ηγέτη. Και χάρη στον ηγέτη είχε αναδειχθεί μετεωρικά τα τελευταία χρόνια σε κορυφαία πόστα. Το Ιράν δεν θα αλλάξει η πολιτική του Ιράν με την απώλεια του Προέδρου, γιατί υπενθυμίζω ότι η εξωτερική πολιτική του Ιράν δεν καθορίζεται από τον Πρόεδρο. Καθορίζεται πιο συλλογικά. Καθορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο ο Πρόεδρος προεδρεύει, αλλά συμμετέχουν άλλα 11 μέλη. Υπάρχει δικαίωμα και οι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας. Οπότε δεν είναι ότι αποφασίζει ο Πρόεδρος εκτελείται. Και βεβαίως οι αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας πρέπει να εγκριθούν από τον ηγέτη. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει η εξωτερική πολιτική του Ιράν. Ούτε άλλαξε η εξωτερική πολιτική του Ιράν με τη δολοφονία του Γασέμ Σολεϊμανί. Συνεχίστηκε η περιφερειακή πολιτική του Ιράν. Βέβαια υπήρχε κάποια. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη διαφορά ότι ο Γασέμ Σολεϊμανί ήταν ασυνήθιστα ικανός. Ήταν ιδιαίτερα ικανή και χαρισματική προσωπικότητα στο έργο που επιτελούσε. Έτσι. Mm-hmm. Όσον αφορά το Ραϊσί, αυτό θα έλεγα, ήταν μια προσωπικότητα πράγματι. Υπήρχε μια φημολογία ότι ήταν εκ των υποψηφίων να διαδεχθούν τον ανώτατο ηγέτη στο αξίωμα του ανώτατου ηγέτη. Βέβαια αυτό δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Το Ιράν μας έχει συνηθίσει ιδιαιτέρως στις κορυφαίες θέσεις να γίνονται πολλές εκπλήξεις. Υπήρχαν και άλλα ονόματα που είχαν βγει. Στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει ποιος θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεϊ. Αλλά πράγματι είχε το όνομά του, είχε κυκλοφορήσει σαν διάδοχος. Επειδή μας έχετε πει ότι το Ιρανικό σύστημα εξουσίας είναι ασύνθετο σύστημα που έχει πολλά σημαντικά κέντρα και στην εξωτερική πολιτική παίζουν ρόλο, μας είχατε πει, θυμάμαι, και οι φρουροί της Επανάστασης. Άρα δεν είναι απλά τα πράγματα. Το ερώτημα είναι στο εσωτερικό του Ιράν. Μετά το θάνατο του Προέδρου, διότι ο Αντιπρόεδρος θα αντικαταστήσει το Ραϊσί για ένα διάστημα 2 μηνών, χοντρικά το λέω, με βάση το Σύνταγμα, θα έχουν εκλογές. Επειδή υπήρχε η στάση ενός άλλου πρώην Προέδρου, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος θεωρούταν και από τους μετριοπαθείς, να το πω έτσι. Μπορεί αυτό το ρεύμα, ενώ τον Ρουχανί, μπορεί αυτό το ρεύμα να διεκδικήσει τώρα την εξουσία με αξιώσεις, ή το πλειοψηφικό ρεύμα είναι στη γραμμή του θρησκευτικού ηγέτη, άρα θα έχουμε έναν νέο τύπου Ραϊσί εκλεγέντα? Πολύ καλή ερώτηση. Τις προεδρικές υποψηφιότητες τις εγκρίνει, την τελική λίστα προεδρικών υποψηφίων τις εγκρίνει το Συμβούλιο Περιφρούρησης του Συντάγματος. Είναι ένα ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενο συμβούλιο, γιατί κατά καιρούς αποκλεί υποψηφίους ακόμα και της ελίτ, όπως έγινε και στις τελευταίες εκλογές. Όλα θα κριθούν από ποιοι θα εγκριθούν, σε ποιους θα επιτραπεί να διεκδικήσουν την Προεδρία. Σίγουρα ο Ροχανί που λέτε είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το Σύνταγμα του Ιράν λέει ότι ένας πρόεδρος μπορεί να διεκδικήσει 2 συνεχόμενες προεδρικές θητείες. Μετά τη δεύτερη προεδρική θητεία δεν μπορεί να αναλάβει 3η συνεχόμενη, αλλά μπορεί να αναλάβει με ένα κενό. Οπότε προκύπτει κενό, εύλογα, γιατί υπήρξε η προεδρία του Ραϊσί. Βέβαια ο Χασάν Ροχανί που εντάσσεται στην μετριοπαθή συντηρητική πτέρυγα της καθεστωτικής ελίτ, στις πρόσφατες εκλογές που έγιναν για το Ιερατείο, το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων που εκλέγει τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, αποκλείστηκε από το να συμμετάσχει. Έγινε μεγάλος χαμός στο Ιράν και από τον ίδιο τον Ροχανί, πως ένας πολιτικός, ένας statesman θα λέγαμε στο Ιράν, που διατέλεσε 8 χρόνια υπουργός και κατέλαβε και άλλα κορυφαία αξιώματα, τον απέκλεισε αυτό το συμβούλιο. Οπότε να δούμε, σίγουρα
τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι το σύστημα του Ιράν θέλει μια συγκεκριμένη πτέρυγα της συντηρητικής ελίτ που είναι ιδιαίτερος πιστή στον Αλί Χαμενεϊ και στο όραμά του και στην εξωτερική του πολιτική. Ο Ραϊσί ως προς αυτό ταυτιζόταν απόλυτα και στην εξωτερική πολιτική αλλά και στην εσωτερική πολιτική με τις προτιμήσεις του Χαμενεϊ. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε απαραίτητος ότι ισχύει για το Ραϊσί. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο να προσθέσω είναι ότι είναι αρκετά πιθανό ο περιβόητος ο Μαχμούτ Αχμεντινεζάτ να θέσει ξανά υποψηφιότητα. Το έχει κάνει σε όλες τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές που μπορούσε να λάβει ξανά μέρος. Δηλαδή το έκανε αυτό το 2017 και το 2021 που μπορούσε βάσει συντάγματος να καταθέσει υποψηφιότητα, αλλά κόπηκε από αυτό το Συμβούλιο Περιφρούρησης του Συντάγματος και δεν το επιτράπει να διαγωνιστεί στις προεδρικές εκλογές. Είναι αρκετά πιθανό γιατί είναι ένας γενικά επίμονος. Φημίζεται για την επιμονή του Μαχμούτ Αχμεντινεζάτ να ξαναθέσει υποψηφιότητα. Βέβαια δεν είναι καθόλου δεδομένο, το πιο σίγουρο είναι ότι θα αποκλειστεί. Υπάρχει στο δυτικό τύπο κυρίως έντονη μια συζήτηση ότι το Ιράν έχει τόσο μεγάλα εσωτερικά προβλήματα που μπορεί να φτάσει ακόμη και σε πρόθυρα εμφυλίου συνεπία τώρα του ακέφαλου. Ισχύει αυτό, υπάρχει κλίμα εμφυλίου στο Ιράν? Δεν υπάρχει κλίμα εμφυλίου, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε ένα αρκετά σημαντικό μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Αυτή η δυσαρέσκεια είναι και για τα οικονομικά προβλήματα, θα λέγαμε, για τον υψηλό πληθωρισμό. Όλοι γνωρίζουμε τι προβλήματα δημιουργεί ο υψηλός πληθωρισμός. Ο υψηλός πληθωρισμός είναι απόρρια των κυρώσεων, του καθεστώτος των κυρώσεων, ιδίως των Αμερικανικών. Σε αυτό τον κόσμο που έχει μια δυσαρέσκεια, πράγματι υπάρχει και μια δυσαρέσκεια με το σύστημα, πρέπει να το πούμε αυτό. Τα τελευταία χρόνια, ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία ιστορικά είχε πολύ ψηλά ποσοστά συμμετοχής, πρέπει να το πούμε αυτό, στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, για την ακρίβεια στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις, παρατηρούνται ρεκόρ αποχής. Πρέπει να το σημειώσουμε. Στις τελευταίες προεδρικές εκλογές σημειώθηκε που έγιναν το 2021, σημειώθηκε ρεκόρ αποχής για προεδρικές εκλογές. Τώρα εσχάτως που γίνανε πριν λίγες εβδομάδες που γίνανε οι βουλευτικές εκλογές, σημειώθηκε ρεκόρ χαμηλής προσέλευσης βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια, αποτυπώνεται αυτό, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα αποσταθεροποιηθεί το σύστημα. Το σύστημα έχει δείξει εσωτερική αντοχή. Έχει έναν πυρήνα υποστηρικτών που κινητοποιείται. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις πόσο είναι αυτός ο πυρήνας. Να είμαστε και επιφυλακτικοί. Τα δυτικά μέσα έχουν την τάση να τον υποβαθμίζουν. Τα ιρανικά μέσα έχουν την τάση να τον αναβαθμίζουν. Αλλά από τη στιγμή που οι δυνάμεις ασφαλείας, το πιο σημαντικό σε ένα σύστημα για τη σταθερότητά του είναι οι δυνάμεις ασφαλείας. Οι δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν έχουν αποδείξει ότι είναι προσιλωμένες στον ηγέτη, στον Αλί Χαμενεϊ, και το έχουν δείξει αυτό και σε καταστάσεις καταστολής. Κάτι τελευταίο, κύριε Λεκάκη, και θα έχουμε την ευκαιρία όσο περνούν οι μέρες να ξαναπούμε. Άρα εσείς λέτε ότι προφανώς υπάρχει μια αναταραχή στο εσωτερικό όταν χάνεται ο πρόεδρος της χώρας, ο νούμερο 2 του συστήματος και ο υπουργός εξωτερικών, ο οποίος υλοποιεί μια εξωτερική πολιτική προαποφασισμένη. Από την άλλη, αυτά τα σενάρια που αφήνουν να ακούγονται μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια ευρύτερη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, και ας το πω ευθέως. Ακόμη και αν υπάρχει υποψία στις ιρανικές αρχές για σαμποτάζ τρίτης χώρας, είναι δυνατόν να το αφήσουν αυτό το αφήγημα? Τότε στην ουσία θα παραδέχονται ότι είναι τόσο διάτριτη ο σύστημα ασφαλείας που ακόμη και ο πρόεδρος τους χάθηκε εξαιτίας αυτού της διατριτότητας. Είναι εύκολο λοιπόν να το παραδεχτούν? Πολύ κέριο ερώτημα αυτό που λέτε. Πράγματι είναι ένα μεγάλο... Πλονίζεται το κύρος της χώρας, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλα περιστατικά. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι περίπου ανάλογο συμβαίνει. Το 2013, λίγες μέρες πριν παραδώσει λήξη η δεύτερη προεδρική θητεία του Μαχμούτ Αχμεντινεζάτ, είχε και εκείνος κάνει μια πτήση με ένα ελικόπτερο
για να πάει στα εγγένεια κάποιων οδικών έργων. Είχε κάνει μια αναγκαστική προσγείωση πάλι σε ένα βουνό, σε ένα άλλο, σε μια άλλη περιοχή, βόρεια της Τεχεράνης. Είχε κάνει μια αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος. Και εκεί δεν υπήρχαν πολλές πληροφορίες. Εντάξει, δεν θέλω να διακινώ σενάρια. Πάντως υπήρχε αυτό. Είχε κάνει μια αναγκαστική προσγείωση. Δεν είχε τραυματιστεί τότε ο Αχμεντινεζάδ. Όσον αφορά το ερώτημα, το κύριο σκέλος του ερωτήματός σας. Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, μετά την επίθεση του Ιράν τη 13η Απριλίου εναντίον του Ισραήλ, το Ιράν ανακοίνωσε νέες κόκκινες γραμμές. Το Ιράν ανακοίνωσε νέες κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές που ανακοίνωσε την επομένη της επιχείρησης αυτής, ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, είχε πει ότι οπουδήποτε και αν στοχευθούν κορυφαία στελέχη μας, θα απαντήσουμε στο έδαφος του Ισραήλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε. Δεν λέω ότι αυτό θα γίνει, αλλά είναι να έχουμε κατά νου και τις νέες κόκκινες γραμμές. Το Ιράν προφανώς έχει την ευχέρεια και την ευελιξία να ανακοινώσει όπως εκείνο θέλει τα αίτια του δυστυχήματος, για ευνόητους λόγους. Εγώ αυτό που βλέπω όμως, τώρα κάνουμε υποθετικά, δεν διακινώ σενάρια, υποθετικά άμα είναι ένα σενάριο σαμποτάζ. Ένας τρόπος που το Ιράν θα μπορούσε να αντιδράσει και ιδιαιτέρως δε άμα το συνδέσουμε με τον εσωτερικό διάλογο που γίνεται στο Ιράν έντονα το τελευταίο διάστημα, είναι να προχωρήσουμε το πυρηνικό του πρόγραμμα. Υπάρχει έντονη συζήτηση το τελευταίο διάστημα στο Ιράν σε κορυφαίο επίπεδο ότι αν πιεστούμε, αν απειληθεί, όχι πει, ένα σύμβολος εξωτερικής πολιτικής του Αλί Χαμενεή και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο Χαραζή, είχε πει και έκανε μεγάλη αίσθηση ότι αν απειληθεί η ύπαρξη του Ιράν, αν γίνει επίθεση ή αν γίνει επίθεση πυρηνικές μας εγκαταστάσεις, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να περάσουμε το πυρηνικό κατόφλι και να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα. Το νόημα αυτής της δήλωσης είναι ότι αν πιεστεί υπερβολικά το Ιράν, δεν θα έχει άλλη επιλογή από αυτό. Το ίστατο μέσο αποτροπής. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχει η φάτουα του Χαμενεή που έχουμε πει και παλαιότερα μαζί στις συζητήσεις μας. Αλλά υπενθυμίζω ότι η φάτουα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρηθεί. Οι Σιήτες νομοκανονολόγοι έχουν μια ιδιαίτερη ευελιξία. Ερμηνεύουν τις Ισλαμικές πηγές με βάση τις ανάγκες των καιρών, με βάση τις σκοπιμότητες της εποχής. Άμα το Ιράν βλέπει ότι και αν αποδειχθεί, δεν το γνωρίζουμε αυτό, το επαναλαμβάνω, ότι υπήρξε σαμποτάζ, το Ιράν θα μπει σε σοβαρές σκέψεις, πιστεύω. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που αυτό μας κατευθύνουν προς τα εκεί. Αν, και να το σημειώσω, θα είχε κόστος για το Ιράν να ανακοινώσει ότι προχωράει στην πυρηνική επιλογή, γιατί θα είχε απομονωθεί ακόμα, θα είχε μια απομόνωση ακόμα μεγαλύτερη. Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν το επιθυμούν αυτό. Παλαιότερα, όταν το Ιράν ήταν πιο αδιάλακτο στο πυρηνικό του πρόγραμμα τη δεκαετία του 2000, είχαν συνενέσει την επιβολή διεθνών κυρώσεων στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά του Ιράν επί Μαχμούτ Αχμεντινεζάτ. Οπότε είναι το θέμα αρκετά σύνθετο, αλλά θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Άμα πιέζεται το Ιράν και άμα αυτό αποδειχθεί, που δεν το γνωρίζουμε ακόμα, ότι είναι σαμποτάζ, θα μπουν δεύτερες σκέψεις, σοβαρές σκέψεις στο Ιράν. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο από φίλο ακροατή, τον Νικόλα. Γνωρίζει, λέει ο κύριος Λεκάκης, από παρακολουθώντας και ενδυσιογραφία, πώς ακριβώς και γιατί ο Ραϊσί πήγε στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν για να εγκαινιάσουν μαζί το κατασκευαστικό έργο εκεί με το φράγμα. Γιατί οι σχέσεις, λέει, με τους Αζέρους δεν είναι εκεί καλύτερες, κυρίως γιατί το Αζερμπαϊτζάν έχει γίνει βάση του Ισραήλ στην περιοχή. Μάλιστα, στα σύνορα με το Ιράν, οι Ισραηλινές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αναλάβει την κατασκευή ολόκληρης πόλης. Γνωρίζει, λέει, ο κύριος Λεκάκης κάτι για όλα αυτά? Ευχαριστώ τον ακροατή για το εξαιρετικό ερώτημα. Έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα των σχέσεων Ιράν-Αζερμπαϊτζάν και χαίρομαι που μου κάνει αυτό το ερώτημα, γιατί έχει πολύ σημασία. Πράγματι, οι σχέσεις του Ιράν με το Αζερμπαϊτζάν έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ μετά το Σεπτέμβριο του 2020, μετά τον δεύτερο πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Πράγματι, το Ιράν κατηγορεί το Αζερμπαϊτζάν ότι υπάρχει έντονη παρουσία του Ισραήλ. Υπάρχουν μάλιστα δημοσιεύματα στο Ιράν ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει παραχωρήσει αεροπορικές βάσεις, αεροδρόμια στο Ισραήλ και μάλιστα κάποια ιρανικά μέσα έχουν πει ότι
κάποια σαμποτάζ που έχουν γίνει σε ιρανικές υποδομές τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει με εφαλτήριο το έδαφος του Αζερβαϊτζάν. Το Ιράν με το Αζερβαϊτζάν, υπενθυμίζω ότι οι σχέσεις τους είναι αρκετά δύσκολες και περίπλοκες. Θα πω για αρχή το εξής. Μοιάζει αρκετά όπως οι Ρώσοι βλέπουν τους Ουκρανούς. Οι Ιρανοί βλέπουν αντίστοιχα έτσι και τους Αζέρους. Όπως έχει πει ο Πούτιν, δεν θεωρεί τους Ουκρανούς ξεχωριστό έθνος, τους θεωρεί ένα μέλος του ρωσικού έθνους, έτσι ακριβώς και το Ιράν θεωρεί ότι το Αζερβαϊτζάν δεν είναι ξεχωριστό έθνος. Θεωρεί ότι είναι μέλος του ιρανικού έθνους που έχουν όμως υποπέσει σε μια τουρκική προπαγάνδα τα τελευταία 20 χρόνια και έχουν αποστασιοποιηθεί από το Ιράν. Αυτό το αφήνουμε τώρα στην άκρη όσον αφορά τη σχέση, το φράγμα. Το Ιράν προσπαθεί μετά τον πρώτο πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ να ματαιώσει το διάδρομο του Ζανγκεζούρ. Είναι κάθετα αντίθετο στο διάδρομο του Ζανγκεζούρ, διότι θεωρεί ότι θα είναι καταστροφικό για τα συμφέροντά του. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ιράν, για να ματαιώσει τον διάδρομο του Ζανγκεζούρ, προωθεί έναν άλλο διάδρομο. Προωθεί το διάδρομο Αράς. Ο διάδρομος Αράς ουσιαστικά τι θέλει να κάνει. Θέλει το Ιράν να πει στο Αζερβαϊτζάν, δεν σου επιτρέπω να κάνεις το διάδρομο Ζανγκεζούρ, δηλαδή να ενώσει το κυρίως Αζερβαϊτζάν με το να περάσει από την Νότια Αρμενία και να πάει στο Ναχιτσεβάν και στην Τουρκία. Λέει, ανταυτού μπορώ να κάνω έναν διάδρομο, θα συνεργαστώ να κάνω να περνάει ένας διάδρομος από το έδαφος μου. Να περνάει από το Αζερβαϊτζάν, το κυρίως Ιράν, κατά μήκος των συνόρων που είναι και ο ποταμός Αράς, εξού και διάδρομος Αράς, και μετά να πηγαίνει στο Ναχιτσεβάν. Το Ιράν το κάνει αυτό για να διατηρήσει το πλεονέκτημα έναντι του Αζερβαϊτζάν. Να εξαρτάται το Αζερβαϊτζάν στην καλή θέληση του Ιράν. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι και αυτά τα. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν γίνει και συμφωνίες να κατασκευαστεί αυτός ο διάδρομος και γέφυρες. Οπότε αυτό το φράγμα που εγκαινιάστηκε δεν θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση. Υπάρχουν παράλληλα, παρόλο που έχουν επιβαρυνθεί τις σχέσεις, το Ιράν έχει συνομιλίες με το Αζερβαϊτζάν. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή, για να το πω, ο μόνος λόγος που το Αζερβαϊτζάν δεν έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του διάδρομου Ζανγκεζούρ είναι οι κόκκινες γραμμές του Ιράν. Το Ιράν έχει πει σε κορυφαίο επίπεδο από τον Αλί Χαμενεϊ μέχρι τη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική ότι η κόκκινη γραμμή της Αρμενίας και των συνόρων της Αρμενίας με το Ιράν είναι η κόκκινη γραμμή. Άμα σπεύσει το Αζερβαϊτζάν να μπει για να εφαρμόσει αυτό το διάδρομο Ζανγκεζούρ, θα κάνει οτιδήποτε για να το σταματήσει. Μάλιστα. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα υπάρχουν και πηγές, για να το δώσουμε και αυτό, ότι το Ιράν έχει προτείνει στην Αρμενία, στην ηγεσία της Αρμενίας, στην κυβέρνηση Πασινιάν, να ανοίξει μια στρατιωτική βάση στην νότια επαρχία της Αρμενίας, στην επαρχία Σιουνίκ, όπου εκεί το Αζερβαϊτζάν απειλεί ότι θέλει να ανοίξει το διάδρομο. Να το έχουμε αυτό υπόψη. Είναι ιδιαίτερως περίπλοκα. Η πρεσβεία του Αζερβαϊτζάν είναι κλειστή στην Τεχεράνη, είναι κενωμένη από τον Ιανουάριο του 2023, όταν έγινε μια επίθεση στην Αζέρικη πρεσβεία στην Τεχεράνη και σκοτώθηκε ένας από το επιτελείο ασφαλείας της Αζέρικης Φρουράς. Και έκτοτε δεν έχει ακόμα ξαναλειτουργήσει η πρεσβεία. Να τα έχουμε αυτά υπόψη. Πράγματι, οι σχέσεις είναι πολύ επιβαρημένες με το Αζερβαϊτζάν. Παράλληλα, όμως, το Ιράν θέλει να διαπραγματεύεται και με το Αζερβαϊτζάν. Θέλει να κρατά διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεκάκη, για αυτή την προσέγγιση σε ένα γεγονός που είναι εξαιρετικά σοβαρό και σημαντικό των τελευταίων ωρών. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη.